Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στις νέες καταγγελίες Δρίτσα ότι η εκδήλωση για το ΕΦ αγωνίζεστε στο στάδιο Καραϊσκάκη μετετράπη σε προεκλογική φιέστα των κυρίων Μόραλη και Μαρινάκη. Η πλευρά Μόραλη το αρνείται, παρευρισκόμενοι γονείς επιμένουν, ενώ και ο Βασίλης Μιχαλολιάκος το καταγγέλει. 7.000 παιδιά συγκεντρώθηκαν το πρωί της Τετάρτης στο στάδιο Καραϊσκάκη και στο όνομα του Εφαγωνίζεστε, μια ημερίδα που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, μέσα σε λίγα λεπτά μετατράπηκαν σε χειροκροτητές του Δημοτικού Συνδυασμού του Γιάννη Μόραλη, Πειραιάς νικητής. Είχαμε ένα ανοσιούργημα στο στάδιο Καραϊσκάκη. Η Ελληνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδας, με χορηγία του Υπουργείου Παιδείας, μετέφερε δωρεάν χιλιάδες παιδιά από τα σχολεία του Πειραιάς, τα οποία προσφέρθηκαν καπέλα και παιχνίδια με το σήμα της παράταξης του κυρίου Μόραλη, παρουσία του κυρίου Μόραλη, και τα παιδιά καθοδηγήθηκαν να φωνάζουν το σύνθημα. Αυτές οι ενέργειες δεν είναι απλώς παλαιοκομματικές, είναι αθλειότητα. Στο γήπεδο βρισκόταν και ο ίδιος ο κύριος Μόραλης, ο οποίος σύμφωνα με τις καταγγελίες εκπαιδευτικών και γονέων, ανάμεσα σε άλλες δράσεις, μοίρασε στους μαθητές πρόμο καπελάκια με το σύνθημα της παράταξης Πειραιάς νικητής. Οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης ξεπέρασαν τα όρια όταν μοίρασαν στα παιδιά καπέλα με το λογότυπο του υποψηφίου Δημάρχου Πειραιά και αντιπροέδρου του Ολυμπιακού, κυρίου Μόραλη, Πειραιάς νικητής. Δεν περιορίστηκαν όμως μόνο σε αυτό. Χαιρετισμό απίφθινε και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος του κυρίου Μόραλη, κύριος Μαρινάκης Ευάγγελος. Αυτή η εκδήλωση που έγινε στο στάδιο Καραϊσκάκη και που έλαβε προεκλογικό χαρακτήρα ήταν υπό την αιγίδα και την ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να προστατεύσει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς από το να γίνουν βορρά και από το να γίνει μια συγκέντρωση στο δωμάζωμα για οποιοδήποτε παράταξη. Τα παιδιά βρέθηκαν σε ένα περιβάλλον όπου φώναζαν ενχορό Πειραιάς νικητής και φώναζαν για το όνομα του κ. Μαρινάκη. Κι όμως για αυτές τις μαρτυρίες το μεν Υπουργείο Παιδείας, που με χρήματα του ελληνικού λαού επέτρεψε ουσιαστικά στον κύριο Μόραλη να προβάλλει το συνδυασμό του, δηλώνει άγνοια. Η ΔΕ Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή διαψεύδει. Τι άραγε? Την επιλογή του χρόνου και του τόπου των εκδηλώσεων, καθώς και την πρόσκληση σχολείων με σκοπό τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ΕΦ Αγωνίζεστε, κάνει αποκλειστικά η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν λαμβάνουν γνώση και συνεπώς δεν εμπλέκονται στην απόφαση συμμετοχής των σχολείων στις ημερίδες. Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, όπως κάθε φορά, έλαβαν καπελάκια και μπλουζάκια με το σήμα της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, λίγο πριν την έναρξη του προγράμματος. Κανένα προεκλογικό υλικό δεν διανεμήθηκε από την γραμματεία της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, άρα οποιαδήποτε ανάμειξη της Ακαδημίας σε προεκλογικό αγώνα είναι τουλάχιστον ατυχής. Πόσο ατυχής είναι όμως άραγε μια εκδήλωση που γίνεται τρεις μόλις μέρες πριν από τις εκλογές σε συνεργασία με επικεφαλή συνδυασμού? Ατυχής πάντως ήταν σίγουρα η προσπάθεια του επικεφαλής του συνδυασμού Πειραιάς νικητής, αλλά και των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων του, να τοποθετηθούν πάνω στο θέμα και να αποφασίσουν τελικά αν όντως μετέτρεψαν μια μαθητική γιορτή σε προεκλογική. Φιέστα. Εκδοχή πρώτη διαστόματος Γιάννη Μόραλη. Δεν δόθηκε κανένα προεκλογικό υλικό του συνδυασμού μου και είμαι κάθετος γι' αυτό. Δόθηκαν στα παιδιά 300 καπελάκια χωρίς το σήμα ή όνομα δικό μου. Εκδοχή δεύτερη, λίγες μόλις ώρες αργότερα. Εμείς δεν καπελώσαμε κανέναν. Έγινε μια εκδήλωση στο γήπεδο Καραϊσκάκη και θεωρήσαμε καλό να γίνει μια διανομή ενός διαφημιστικού υλικού. Και εκδοχή τρίτη, αυτή τη φορά από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού και υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο για τον Πειραιά. Ζήτησαν στο Καραϊσκάκη λόγω της ηλιοφάνειας ορισμένα καπέλα, το οποίο ούτε καν είχε το λογότυπο του συνδυασμού. Τα έγραφε με διαφορετικά γράμματα του Πειραιάς νικητής. Μπορεί οι υποψήφοι του συνδυασμού Πειραιάς νικητής ακόμα να μην έχουν καταλήξει για το τι ακριβώς έγινε το πρωί της Τετάρτης στο στάδιο Καραϊσκάκη. Όμως αδιάψευτος μάρτυρας μιας πραγματικότητας που κάποιοι εμφανώς σκηνοθετούν είναι αυτές οι εικόνες. Τα συμπεράσματα δικά σας.